Η εποχή, τα πρόσωπα και οι ιδέες στη μουσική. Στην εκπομπή αυτή, ο Αντώνης Λάβδας παρουσιάζει και σχολιάζει χαρακτηριστικά δεδομένα από τις πηγές και την εξέλιξη της μουσικής. Έχουμε ήδη προχωρήσει με την αμέσως προηγουμένη εκπομπή στο να διανύουμε μαζί τον δρόμο που, καθώς είχα πει, είναι ο περισσότερο ενδεδειγμένος για να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής μουσικής που αποτελεί και το κέντρο του πρώτου κύκλου εκπομπών της σειράς αυτής. Πρόκειται, καθώς είδαμε, για μια εσωτερική διαδρομή διαμέσου του λόγου του οποίου θέλουμε να αναζητήσουμε τα μουσικά συστατικά ως ένα πρώτον εφόδιο για το πλησίασμα της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Και τούτο διότι ακριβώς στη διαμόρφωση της μουσικής αυτής είχαν πρωτεύουσα συμβολή τα μουσικά στοιχεία που ενυπάρχουν στον λόγο. Και αρχίσαμε να ανοιχνεύουμε τα μουσικά συστατικά της ανθρωπίνης ομιλίας κατά πρώτον όπως εμφανίζονται στις σύγχρονες γλώσσες. Ο επιμέρους σκοπός εδώ ήταν να αποκτήσουμε με πραγματικά αντικείμενα μία κάποια αίσθηση της μελωδικής γραμμής που οπωσδήποτε ή οποιαδήποτε ανθρωπίνη ομιλία διαγράφει. Και γι' αυτό παρέθεσα στην προηγουμένη εκπομπή δείγματα απαγγελίας ή ομιλίας από ηθοποιούς διαφόρων γλωσσών. Τον Γερμανό Κρίτκενς, την Αγγλίδα Εύανς και τον Γκίλγουντ και την Άννα Συνοδίνου. Με μικρά ύστερα αποσπάσματα από τα δείγματα αυτά προσεπάθησα να καταδείξω και να σχολιάσω διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες, καθώς κυλάει η ομιλία ή η απαγγελία, η φωνή ανέρχεται σε τονικό ύψος ή κατέρχεται ή παραμένει κάποτε στο ίδιο ύψος του προηγουμένου φθόγκου της και έτσι πάντοτε διαγράφει μελωδικά σχήματα με ποικίλα το καθένα χαρακτηριστικά. Στο δείγμα με την Άννα Συνοδεινού, που ήταν ένα απόσπασμα από τον θρήνο της Ιφηγενίας, άφησα ώστε τις λεπτομέρειες αυτής της μελωδικής διαγραφής να τις υποδεικνύει στον ακροατή εμπράκτος, δηλαδή να τις αναπαριστά ένα μουσικό όργανο. Συγκεκριμένως μία βιόλα. Η βιόλα ακούστηκε να επαναλαμβάνει την μελωδική κίνηση που είχε διαγράψει προηγουμένως η φωνή της Άννας Συνοδεινού στο απόσπασμα αυτό και ύστερα ακούστηκε να συνεχεί με τη φωνή για να υπογραμμίζει έτσι την φωνητική κίνηση. Θα υπενθυμίσω ένα μικρό μέρος από την τρίτη αυτή φάση του δείγματος όπου η φωνή και η βιόλα συνηχούν. Αλλά εδώ, με την υπόμνηση αυτού του δείγματος, ας παρενθέσω έναν αν και αυτονόητο πλέον ορισμό. Ό,τι χαρακτηρίζει ένα από τα βασικά και κύρια συστατικά της ερμηνείας ενός ηθοποιού, δηλαδή την φωνητική απόδοση του ρόλου του, είναι το στοιχείο το μουσικό. Εάν αφαιρέσουμε την υποκριτική της φυσιογνωμίας και των υπολείπων, ενστάσει ή όχι, κινήσεων του σώματος του ηθοποιού κατά την ώρα της καλλιτεχνικής του πράξεως, εκείνο που απομένει και είναι από τα πιο βασικά για να χαρακτηρίσει και να ξεχωρίσει την ερμηνεία ή όπως λέμε τη διδασκαλία του ρόλου από τον έναν ή από τον άλλον ηθοποιό, αυτό λοιπόν προσδιορίζεται με έννοιες και όρους που προέρχονται ακριβώς από τον χώρο της μουσικής. Ή πιο αναλυτικά, εάν διατηρούμε τις ηχογραφήσεις του ιδίου ρόλου σε ερμηνεία κατά σειράν για να απλώσω ένα κατάλογο ελληνικών ονομάτων, της Κοτοπούλη, της Παπαδάκη, της Παξινού και της Συνοδίνου, και θέλουμε να μελετήσουμε επάνω στα φωνητικά αυτά δεδομένα τις λεπτομέρειες που συνθέτουν την έκφραση της κάθε μιας από τις ερμηνείες αυτές και εάν θέλουμε επίσης
να μελετήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη φωνητική έκφραση της μιας ερμηνείας και της άλλης, τότε θα μπορούμε με την μουσική σημειογραφία, βεβαίως εμπλουτισμένη με κάποια ακόμη σύμβολα βοηθητικά, να παραστήσουμε, έστω κάποτε μόλις κατά προσέγγιση, τη μελωδική διαδρομή που, όπως εξακριβώσαμε στην προηγουμένη εκπομπή, πραγματοποιεί η φωνή. Και έτσι να έχουμε το μουσικό διάγραμμα της κάθε μιας από τις φωνητικές αυτές μελωδίες. Όπως δηλαδή επιχειρήθη για ένα μικρό παράδειγμα στην προηγουμένη επίσης εκπομπή με τον θρήνο της Ιφηγενίας κατά την ερμηνεία της Άννας Συνοδίνου. Με την παραβολή λοιπόν των καταγραφών αυτών θα μπορούμε την διαφορά που υπάρχει στην απόδοση του ιδίου κειμένου ανάμεσα στον ένα και στον άλλον υποκριτή να την προσδιορίσουμε με τις ίδιες έννοιες και τους ίδιους όρους που θα χρησιμοποιούσαμε επίσης και σε μία περίπτωση τυπικός μουσική. Δηλαδή, όπως σε μία περίπτωση που θα ήθελαμε να διατυπώσουμε την διαφορά στην μελοποίηση ενός και του αυτού κειμένου από δύο συνθέτες. Επομένως, με έννοιες και όρους που μας παρέχονται από τη μουσική, όπως το ύψος, η διάρκεια, ο ρυθμός, ο χρόνος. Διότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση πρόκειται σε τελευταία ανάλυση για προϊόντα μουσικά, αφού και στη μία και στην άλλη περίπτωση καταλήγουμε να έχουμε μία διαδοχή φθόγκων με ποικιλία ύψους, με διάφορες διάρκειες, με ρυθμούς και τονισμούς. Βεβαίως θα υπολείπεται μία ακόμη διάκριση ανάμεσα στις διάφορες αυτές φωνητικές αποδόσεις. Είναι η διάκριση της χρειάς κάθε μίας φωνής καθεαυτής. Όμως το βασικό χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή η χρειά, που δίνει το ιδιαίτερο, το ατομικό γνώρισμα σε κάθε μουσικό όργανο και στην ανθρωπίνη φωνή επίσης, δεν είναι το ενδιαφέροντός μας της στιγμής αυτής. Συμπερασματικώς, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά στο φωνητικό μέρος μιας θεατρικής ερμηνείας, ο ηθοποιός, κατά την ώρα που ερμηνεύει, συνθέτει μία μελωδία με την οποία συμβολίζει και εκφράζει τα διανοήματα και τα συναισθήματα του ρόλου. Επομένως, για να επανέλθω στο παράδειγμά μας και πάντοτε σε ό,τι αφορά στην φωνητική εκτέλεση, η διδασκαλία, όπως λέμε, ενός ρόλου από την Κοτοπούλη ή από την Παπαδάκη ή από την Παξινού ή από την Συνοδεινού σημαίνει την μελωδία του λόγου που συνέθεσε η κάθε μία από τις τραγωδούς αυτές για να αποδώσει κατά το ειδικό της κριτήριο και αισθητήριο το περιεχόμενο του ρόλου της. Φυσικά, ο υποκριτής μιας τραγωδίας ή πάντως εκείνος που απαγγέλει έναν μορφοποιημένο λόγο, όπως είναι ο λόγος ο έμετρος, γίνεται κατά μίαν έννοια ένας μελοποιός που πλησιάζει περισσότερο την μουσική σημασία του όρου από όσον ένας κοινός ομιλητής του τυχαίου, δηλαδή του μη συντεθειμένου σε μορφή λόγου. Διότι ο μορφοποιημένος λόγος παρέχει οργανωμένα και άλλα χαρακτηριστικά της μουσικής φυσιογνωμίας του, τον ρυθμό, τον τονισμό και επιπλέον τον αριθμό των συλλαβών του σε κάθε στίχο, το μήκος των προτάσεών του και τις ενδεχομένως μικρές παύσεις που τις ακολουθούν, τις ομάδες των στίχων που αριθμούνται στις στροφές του και τις ενδεχομένως μεγαλύτερες παύσεις που τις ακολουθούν. Συστατικά δηλαδή, που συνεισφέρουν στη φωνητική μελωδία κάποια στοιχεία τάξεως μέσα στον χρόνο και τις προσδίδουν ιδιότητες σχεδόν μιας μουσικής συνθέσεως. Να όμως ότι η μακρά αυτή παρένθεση, στην οποία παρέσυρε μια απλή παρατήρηση για τον μουσικό χαρακτήρα της φωνητικής ερμηνείας του ηθοποιού, μας έφερε τώρα η παρένθεση αυτή ευνηδίως πλησιέστερα στον στόχο. Δηλαδή στην απάντηση που επιζητεί το ερώτημα ποια ήταν αυτή η, καθώς είπα, πρωτεύουσα συμβολή των μουσικών στοιχείων του λόγου στη διαμόρφωση της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Αλλά είδαμε αμέσως προλίγου, στο τέλος της παρενθέσεως αυτής, το πόσον η σχηματοποίηση του λόγου προσφέρει
στην μελωδική γραμμή της εκφώνησεώς του κάποιες υποδοχές που μέσα τους η ρευστή ομιλία μπορεί να διαπλαστεί σε ύφος σχεδόν μουσικό με την ειδική εδώ έννοια του όρου. Και ευρισκόμεθα πλέον στο σημείο από όπου μπορούμε να μεταπηδήσουμε στην περιοχή του αρχαίου ελληνικού λόγου και να κατανοήσουμε τώρα κάποια από τα χαρακτηριστικά του και επίσης την σημασία τους. Διότι ακριβώς ο αρχαίος ελληνικός λόγος περιείχε ο ίδιος μέσα του σχήματα που αποτελούσαν μόνα τους μικρά, άλλοτε υποτυπώδη και άλλοτε αυτοτελή μουσικά κύτταρα της ομιλίας. Και μπορούσε έτσι να παρέχει εκείνο στη μουσική ό,τι ο νεότερος λόγος προσετερίζεται από την σύζευξη μαζί της. Τα μουσικά αυτά κύτταρα της ομιλίας, οι λέξεις του αρχαίου ελληνικού λόγου, είχαν να προσφέρουν τα εξής μουσικά συστατικά και τις αντίστοιχες προς τα συστατικά αυτά έννοιες. Το ύψος του τόνου, με την άνοδο της φωνής σε ορισμένη σύλλαβή της λέξης ή την κάθοδο στις άλλες συλλαβές, ό,τι δηλαδή επήρε το όνομα οξία ή βαρία από τους γραμματικούς ή το ανάμεικτο από τα δύο, όπως θα δούμε αργότερα, υπερισπωμένη. Και παρέμεινε μόνο με το όνομα πλέον, χωρίς το μουσικό του περιεχόμενο, στη γραφή και όχι πλέον στην εκφώνηση του νεοελληνικού λόγου. Έτσι, η κάθε λέξη του αρχαίου ελληνικού λόγου είχε μία ειδική της ορισμένη και κατά κανόνα πάντοτε την ίδια μουσική φυσιογνωμία που μόνο για κάποιους ειδικούς λόγους θα μπορούσε να παρουσιάσει κάποιες μεταλλαγές. Ας σταθούμε για λίγο στην πρώτη αυτήν ομάδα των μουσικών χαρακτηριστικών της αρχαίας ελληνικής λέξης, δηλαδή αυτών που αναφέρονται στην κίνηση της φωνής κατά διάφορα τονικά ύψη. Και ας θυμηθούμε τώρα τα παραδείγματα συγχρόνου λόγου που παρήλασαν στην προηγουμένη εκπομπή ή ας παρατηρήσουμε την άνοδο και την κάθοδο, εννοούμε πάντοτε όχι την ένταση βεβαίως αλλά το ύψος της ειδικής μας φωνής ή των άλλων καθώς ομιλούμε ή καθώς ομιλούν. Θα μπορούμε τότε πολύ εύκολα να έχουμε τη διαπίστωση ότι μία και η αυτή λέξης μέσα σε μία ή σε διάφορες φράσεις του ειδικού μας λόγου δεν παίρνει πάντοτε το ίδιο ύψος φωνής και πάλι δεν πρέπει να συγχαίουμε το ύψος με την ένταση φωνής σε μια ορισμένη τη συλλαβή. Αλλά το ύψος αυτό ποικίλει αναλόγως με τη διάθεση που η λέξη μας έρχεται να εκφράσει. Χαμηλό ύψος φωνής στην συλλαβή εάν η λέξη μας εκφράζει μια κουρασμένη διάθεση, οξύ εάν η διάθεση είναι ζωήρη. Και όχι μόνο αυτό. Το ύψος της φωνής σε μία συλλαβή της λέξεώς μας θα εξαρτηθεί και από το εάν η λέξη μας αυτή έχει μία πρώτη ή μία δεύτερη σημασία μέσα στο νόημα και την διάθεση της όλης φράσεως που την περιέχει. Από το εάν, θερυπίν, πρόκειται να σταθούμε σε αυτήν τη λέξη ή πρόκειται να την διαβούμε βιαστικά για να φτάσουμε ταχύτερα σε μία άλλη λέξη που αποβλέπουμε να είναι πιο εκδηλωτική. Έτσι γίνεται φανερό ότι το πρώτο μουσικό συστατικό που διαπιστώσαμε στην ομιλία εν γέννη, δηλαδή η ποικιλία του τονικού ύψους της φωνής, στο σύγχρονο λόγο υπηρετεί την υποκειμενική διάθεση του ομιλητού κατά τη στιγμή που αυτός εκφωνεί την λέξη. Και είναι επομένως στο σύγχρονο λόγο τόσο αστάθμητο το συστατικό αυτό, όσο και η ανθρωπίνη διάθεση την οποία κάθε φορά λεκτικώς επενδύει. Άλλο τόσο και για τους ιδίους λόγους αστάθμητος είναι στην ειδική μας σύγχρονο γλώσσα και ο άλλος εκείνος παράγων που συμβάλλει κάθε φορά ώστε μία συγκεκριμένη ελληνική λέξη να εμφανίζεται άλλοτε με αυτήν και άλλοτε με την άλλη μουσική μορφή. Αυτός ο παράγων είναι η διάρκεια. Η διάρκεια που παίρνει η κάθε συλλαβή καθώς εκφωνείται η λέξη. Βεβαίως η έννοια της διαρκείας είναι και αυτή σχετική, όπως επίσης σχετική είναι και η έννοια του τονικού ύψους της συλλαβής που ανέφερα προηγουμένως. Άρα, μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε την αντίληψη του ύψους ή της βαρύτητος μιας συλλαβής αφού τη συγκρίνουμε με το ύψος ή την βαρύτητα μιας άλλης.
Εν τούτης, τα περιθώρια αυτής της σχετικότητας μπορούν να εκτείνονται επάπειρον μόνο μέσα στη φαντασία μας. Αντιθέτως, στη φωνητική πράξη φαίνεται ότι τα περιθώρια αυτά πέρα από ένα σημείο δεν υποχωρούν. Ειδικώς όσον αφορά στη διάρκεια, αυτόν τον παράγοντα του μουσικού λεκτικού σχήματος που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή εδώ, φαίνεται ότι τα περιθώρια του σχετικού σταματούν εκεί όπου συναντούν μια εκ των προτέρων διαμορφωμένη αίσθηση μέσα μας, που δεν δέχεται περισσότερας μίκριση της διαρκείας από εκείνη που θα επέτρεπε τους όρους ζωής σε μια συλλαβή, ώστε να μην χάσει για την ειδική μας αίσθηση η συλλαβή τα γνωρίσματα της φωνητικής υποστάσεως που την χαρακτηρίζουν. Έτσι, ένας σύγχρονος Άγγλος ή ένας σύγχρονος Γερμανός, διότι στις γλώσσες τους διατηρούνται οι υποστάσεις και οι έννοιες της διαρκείας που εκκληρονόμησαν από την κοινή προπατορική γλώσσα των μεγάλων λαών της Ευρώπης, έχει ο Άγγλος ή ο Γερμανός μίαν κατά κάποιαν έννοια αυτοτελή αίσθηση της βραχίας συλλαβής, όχι δηλαδή συγκριτικός με μίαν άλλη, αλλά και καθεαυτής. Αυτή την αίσθηση της βραχίας συλλαβής θα τη συναντήσουμε και στην έρευνά μας για τα μουσικά στοιχεία που ενυπήρχαν μέσα στην αρχαία ελληνική λέξη και συνέθεταν τη μελωδική της μορφή. Και θα αντιληφθούμε τότε γιατί ήταν αδιανόητο να περισπάται ένα βραχή φωνή. Αφού περισπωμένη, καθώς αργότερα την ονόμασαν, ήταν η κίνηση της φωνής σε δύο θέσεις, υψηλότερα και βαρυτέρα, που φυσικά απαιτούσε δύο φθόγγους για να πραγματοποιηθεί. Άρα απαιτούσε δύο διάρκειες. Και το βραχή φωνήεν δεν διέθετε παρά μόνο μία αδιαίρετο διάρκεια. Θα είναι πλέον ευχερές με την αίσθηση των διαδρομών σε ύψος που διαγράφει η φωνή στην ομιλία, τις οποίες διαδρομές παρακολουθήσαμε ήδη με παραδείγματα, να αντιληφθούμε και τη σύνθεση ύψους και διαρκείας, σύνθεση που ολοκληρώνει το νόημα του μελωδικού σχήματος μιας λέξεως. Του σχήματος αυτού που, καθώς ελέγχθη ήδη, στην αρχαία λέξη θα το συναντήσουμε αντικειμενικώς διαμορφωμένο, δηλαδή να αποτελεί ατομικό γνώρισμα της λέξεως, ενώ στον ειδικό μας σύγχρονο λόγο το συλλαμβάνουμε κάθε φορά με την αίσθησή μας να διαμορφώνεται σε διάφορες όψεις. Αυτές που κάθε φορά υπηρετούν την υποκειμενική διάθεση του ομιλητού. Ώστε το μουσικό σχήμα της λέξεως στον ειδικό μας σύγχρονο λόγο πλάθεται έτσι ώστε να γίνεται το σύμβολο και ο φορεύς αυτής της διαθέσεως. Αλλά όταν προσδιορίζουμε τον ειδικό μας σύγχρονο λόγο, εννοούμε τον τρόπο ομιλίας στον οποίο τίνει να συγχωνευθεί αλλού αργά ακόμη και αλλού ταχύτατα όλος ο νεοελληνικός λόγος, δηλαδή τη σύγχρονο ομιλία των Αθηνών. Εν τούτης, ευτυχώς, παρά το ότι η αντίσταση σε ό,τι είναι αναπόφευκτο δεν θα μπορεί βεβαίως αιωνίως να παραταθεί, επιβιούν ακόμη τοπικές διάλεκτοι που από αυτές θα μπορέσουμε να έχουμε μια αίσθηση της αντικειμενικής μελωδίας της λέξεως. Και θα μας βοηθήσει αυτό ως μια προπαίδεια των αισθητηρίων μας και των κριτηρίων μας στο να αναζητήσουμε με τη συνδρομή και άλλων δεδομένων το επίσης αντικειμενικό μελωδικό σχήμα της λέξεως στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Η ομαλότης των ηχητικών διακυμάνσεων που συνθέτουν αυτή την μελωδούσα εκφώνηση της πολύ μουσικής κυπριακής διαλέκτου που θα ακούσουμε σε λίγο είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της επαναλήψεως λέξεων με διαμορφωμένο σταθερό μελωδικό σχήμα. Η αφήγηση είναι από την Φρίνη Ιωάννου. Μια φορά και έναν καιρό είσαι ένα βασιλέα και είσαι τρεις γιούες και μια κόρη. Η κόρη του βασιλέα επέχανε. Επιένε και αυτά την καντήλα της και λύμπησε ένας δράκος και πιένε και έπινε το λάιν και έσβηνε η καντήλα. Μια ημέρα λαλεί η βασίλισσα. Έχω τρεις γιούες και πέχανε οι αρφοί τους και η καντήλα της εσβήνει και μπα να δουν εντάρκεται να πει. Λαλεί της ο μυάλος της. «Να πάω γιώμα να την γλέπω». Λαλεί του,
Και πάεις γιέ μου. Λαλή της, καλό εμπαωμανά. Άμα ενύχτωσε, έπιαχε το σπαχίν του και ένα χαρτί να θκιαβάζει και πήγαινε στον τάφο της αρφής του. Επίεν τζέκατσε και σκέβαζε. Σαν εθκέβαζε, άκουσε ένα βουνισμό και φτύσε ένας δράκος ήπιεν το λάιν της καντήλας και σβησέ την. Τσίνος που το φόντου έπεσε του βούρου και πήγαινε έσω του. Όσον και πήγαινε έσω του, είπεν του στα ούλα. Λαλεί ο δεύτερος. «Να πάω γιώμανα». Λαλεί του Τσίνη. «Πάεις γιέ μου». «Καλό εμπάω μανά». Γύρισε η νύχτα, έκαμε και ο δεύτερος τα ίδια. Ήρθεν ο δράκος, τσίπκεν το λάιν και έσβησεν την καντήλα. Επίεν και τούτος έσω, τσίπεν τούστα. Λαλεί ο Μιτσής. «Να πάω γιώμανα». Τέλος πάντων γύρισε η νύχτα, επίεν τζίνος. Άμα ήρθεν ο δράκος, γυρίζει το σπαθίν του και αστράφτει μιαν μες το ζυνίσιν, ίσα εκόπηκεν ο δράκος. Έπιαχεν και τούτος τα γέματα του και πήγαινε να τον έβρει. Τα γέματα εφτάνναν σε έναν λάκκο. Ευτής επίεν έσω και έπιαχεν και τους αρφούες του και πήγαινε να τον κατεβάσουν μες στον λάκκο. Είναι ευτύχημα για την εκπομπή αυτή ότι στην αναζήτηση μιας άλλης μουσικής νεοελληνικής διαλέκτου που για τον αυτόν λόγο, όπως και οι προηγουμένοι, μας χρειαζόταν πολύ εδώ, συγκεκριμένως του απεραθήτικου ιδιώματος της Νάξου, ευρέθη πρόθυμος να ανταποκριθεί η γνωστή Λογία από την Νάξο, ποιήτρια και λογράφος, διαλεκτή Ζευγόλη Γλέζου. Το ευτύχημα, βεβαίως, εκτείνεται και στο ότι, καθώς η ιδία διατηρεί ηθελημένος το ιδίωμα της ιδιαίτερας πατρίδος της, έχει συγχρόνως και το εκ των άνω κριτήριο και την εκ των ένδων αίσθηση του ιδιώματος αυτού, ώστε να διηλίζει με ασφάλεια και να μεταδίδει αυθεντικώς και στην γραφή και στην φωνητική απόδοσή του το υλικό που συλλέγει. Από την διαλεκτή Ζευγόλη Γλέζου θα ακούσουμε την αφήγηση που ακολουθεί στο απεραθήτικο ιδίωμα της Νάξου. Το φανερό γεγονός ότι οι ηχοληπτικές συνθήκες της αφηγήσεως αυτής δεν ήσαν ενδεδειγμένες θα υπερκαλυφθεί, πιστεύω, από το ενδιαφέρον που θα προσελκύσει το δείγμα αυτό. Η γριά πρεατσίνα φιελεί καμιά ημέρα να πάει η όξη και μόλις ίστιαξε λύσει την Παναγία δεν είναι αφιδάκι. Και πάει πιο εκεί και θωρεί ένα πιο μεγάλο και πάει πιο πέρα και θωρεί άλλο και πάει 5-6 βήματα και θωρεί άλλο πιο μεγάλο. Και κάθε 5 βήματα θωρεί ένα φίδι και πάει εν όξη και πάει και ανεβαίνει πάνω στην ανεβάσα και θωρεί ένα μεγάλο φίδι. Πρατήσα την κοπανίδα και μακρύ το σοιάδε. Κι τον αιμάτα της διαμαντώ πέτρες και στράφηκε τζίσκε στο χωριό και πέσε στο κρεβάτι και πέθανε σε καμιά δεκαριά μέρες. Ύστερα λέει λέασιν οι ανθρώποι πως ανοίγανε την ποδιά της να τη ρίξα πάνω του ήθελε να μαζώξει λέει τη διαμαντώ πέτρες. Αυτό το φίδι με τη διαμαντώ πέτρες το δανε πολύ και αφέντης μου το είχε θωρισμένο. Εθωρούσα το λέει στην ανεβάσα και πάει να συναπάσει κοντά και ώσπου να πάσει ήτονε στο σταυρωμένη τη τυράχη. Ώσπου να το καλοδούν εκεί ήτονε στο καμάρι. Ώσπου να το δούνε στο καμάρι ήτονε στη φαναριώτησα. Ήτονε λέει όμορφο. Είχε όμορφα μάτια, όμορφα φρύδια, όμορφο στόμα, μύτη. Ήτονε λέει σαν ανθρωπινή μουρίδου. Σαν διοργόν αποχωμένα κούστα. Καθώς είχα πει στο τέλος της πρώτης εκπομπής του κύκλου αυτού, σε δεδομένα όπως τα ιδιώματα αυτά υπάρχουν δύο δι από τις οποίες είναι δυνατό να εισδύσουμε με κάποια ανασφάλεια στο χώρο που πολιορκούμε, δηλαδή στον χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στην επομένη εκπομπή διαμέσου της αισθήσεως που θα κερδίζουμε από αυτά τα δεδομένα και των ενιών και των περιγραφών που περιέχουν κάποια άλλα να επιχειρήσουμε βαθμιδών και όσο είναι δυνατόν την ανασύνθεση της φυσιογνωμίας που είχαν οι λέξεις του αρχαιοελληνικού λόγου για να συναντήσουμε μέσα σε αυτές σχηματοποιημένα τα μουσικά συστατικά του αρχαίου λόγου
όπως αρχίσαμε να τα προσδιορίζουμε στην εκπομπή αυτή. Αλλά βεβαίως θα πρέπει τις λέξεις εκείνες με τα μουσικά στοιχεία που εμπεριείχαν να τις ειδούμε όσο μπορούμε, όχι μεμονωμένους, αλλά στην θέση τους μέσα στην δομή του λόγου και φυσικά κατά προτίμηση του μορφοποιημένου λόγου. Έτσι, η αρχαία ποίηση θα αποτελέσει τον κύριο χώρο για αυτό το σκηνικό. Αφετέρου, από τις απόπειρες για την απόδοση της αρχαίας ποίησεως με ανασύσταση της προφοράς των χρόνων εκείνων, θα πάρουμε ως σημείο αναφοράς την Απαγγελία της Οδυσσίας από τον Wolfgang Sadewald. Μια ικανή προγεύση του δεδομένου αυτού θα έχουμε αμέσως τώρα. Andramoi, ennepe Musa, Polytropon, os malapolla planchte epaitroi esiron toli etron eperse. Pollo und Antropon iden astea, kein noon egno. Polla tog en ponto paten algea hon katatymon, arnymnos hente psychen, kein noston hetairon. Al uthos hetarus erysato hiemenosper, Auton gars veteresin atastaliesin olonto nepioi hoi katabus superionos e elioi o estion. Auta hotoisin afeile tonostimon ema. Ton hamotenge te a tygaterdios aipe kai hemin. Ent aloimen pantes hos häufigon alpen oletron oiko esan, polle monte per folgottes ede talassan. Tont oion, nos tukech rämenon ede gynaikos, nymphe potni erüke kalypso, diater aon ens pessigla fyroisi, lilai omene possin einai. Al hotte de etos eld periplomenon eniauton, To hoi eb eklo santote oi, oi kondene estai eis idaken, ut enta perfügmenos ena etlon, kai meta hoisi philoisi. Te oit ele iron happantes, nos fi posai da onos, hod asperches mene einen antite o odyssei, paros hen gaian hikestai. Al homen Aetiopas metekiate telot eontas, Aetiopas toi dichta de daiatai, es chatoi andron, hoi men dys homenu hyperionos, hoi aniontos, antioon tauron te kai arnaion hecatombes. En toge terpeto daiti pahemenos. Hoide de aloi, Zenos eni megaroisin Olympiou hatroi esan. Αφού φυσικά εξαιρεθούν πάντως οι φιλόλογοι που ενδεχομένως έτυχε να παρακολουθούν την εκπομπή, μέρος των ακροατών ίσως να βρίσκεται για πρώτη φορά ενώπιον των ποικίλων περιέργων που προβάλλουν με την εκφώνηση αυτή της αρχαίας ελληνικής. Και μεταξύ των περιέργων αυτών να διακρίνουν την ξενική, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, προφορά κάποιων συμφώνων της γλώσσης μας, όπως του Β ως Β, του Γ ως Γ ή του Δ ως Δ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, σε συνέχεια των εκπομπών αυτών, να πλησιάσουμε σε σημείο περισσότερο κατατοπιστικό και όσο βεβαίως μας χρειάζεται, τα θέματα που ανακύπτουν γύρω από την φωνητική και τη μουσική του αρχαίου μας λόγου. Ακούσατε την εκπομπή «Η εποχή, τα πρόσωπα και οι ιδέες στη μουσική» που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα από το Εθνικό Πρόγραμμα. Στην εκπομπή αυτή, ο Αντώνης Λάβδας παρουσιάζει και σχολιάζει χαρακτηριστικά δεδομένα από τις πηγές και την εξέλιξη της μουσικής.